Ιστορικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολύ λίγοι είναι οι μονάρχες που έχουν αγαπηθεί όσο η Βασίλισσα Ελισάβετ. Η βασιλεία της επεκτάθηκε σε πολλές και διαφορετικές γενιές, με πολέμους, ειρήνη, οικονομικές κρίσεις, αλλά και ευημερία. Ήταν σταθερά στη ζωή του έθνους. Ήταν πηγή έμπνευσης. Από το 1947, που ήταν ακόμη πριγκίπισσα, ορκίστηκε να το υπηρετήσει για όλη της τη ζωή. Το έκανε έξοχα, για τη Μεγάλη Βρετανία και την Κοινοπολιτεία, που ανέπτυξε τόσο μοναδικά. Ήταν πολύ ξεχωριστό για εκείνη. Η Βασίλισσα Ελισάβετ λατρεύτηκε τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και στα 14 βασίλεια που διατέλεσε επικεφαλής τους. Ωστόσο, τώρα σε ορισμένα από αυτά υπάρχουν φωνές που θέλουν να ανοίξουν τη συζήτηση για το αν ήρθε η ώρα να γυρίσουν τη σελίδα της μοναρχίας. Η Βασίλισσα ζήτησε από τον Βασιλιά Κάρολο να τη διαδεχθεί ως επικεφαλής κοινοπολιτείας. Αυτό θα ήταν μια ιδιαίτερη επιτυχία, ένας ιδιαίτερος θρίαμβος, καθώς αυτοί και οι ηγέτες κοινοπολιτείας είχαν μια ιδιαίτερη σχέση. Τους γνώριζε από παλιά, όταν το έθνος τους είχε γίνει πια ανεξάρτητο. Φυσικά είχε τα συνταγματικά της καθήκοντα, τα οποία εκτελούσε με τόση επιδεξιότητα στη Βρετανία. Η Βασίλισσα Ελισάβετ έβαλε ψηλά τον πήχη για τον διάδοχό της. Οι άνθρωποι στο παλάτι το γνωρίζουν καλά. Το ίδιο και η υπόλοιπη βασιλική οικογένεια.